Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου, το πρόσωπο της Παναγίας στη ζωή της Εκκλησίας. Ποιο είναι, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενιού. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Εμμανουήλ. Ο πατέρας Εμμανουήλ είναι εφημέρος στην Ενορία Σταυρακίων εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Εμμανουήλ, ευχαριστούμε θερμά. Κυρίου, καλό απόγευμα σε όλους μας. Και μαζί μας ακόμα είναι ο πατέρας Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Ο πατέρας Θεμιστοκλής είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας. Θα συνδεθούμε μέσω Skype. Πατέρα Θεμιστοκλή, την ευχή σας από την Κρήτη, ευχαριστούμε θερμά. Και τη δική σας, χαίρετε και αγαλιάστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Εμμανουήλ, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου, το πρόσωπο της Παναγίας. Οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου, τι ακριβώς διαπραγματεύονται ως θέμα, γιατί μιλάνε? Η Παναγία μας είναι το σημαντικότερο πρόσωπο που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, όλη η ανθρωπότητα, και το οποίο προσφέραμε σαν δώρο στο Θεό. Και ο Θεός, παίρνοντας αυτό το δώρο που του προσφέραμε, μπόρεσε να επιτελέσει το σχέδιό του, το σωτηριολογικό σχέδιο. Δηλαδή, να κυοφορήσει στα σπλάχνα της των Υιών και Λόγων του, τον Ιησού Χριστόν μας. Οι χαιρετισμοί είναι ένας ύμνος. Ένας ύμνος, ναι. Όπως τόσοι ύμνοι που έχουμε στην Εκκλησία. Έχουμε δύο ειδών ύμνους. Ναι. Είναι τα κοντάκια, τα οποία υπήρχαν στον 6ο αιώνα έως τον 8ο με ένατο, και είναι και επίσης οι κανόνες που ήρθαν στη συνέχεια μετά από τα κοντάκια. Μάλιστα. Στην άκρη μπήκαν τα κοντάκια, αλλά το κοντάκιο προς την Παναγία μας παρέμεινε. Και παρέμεινε για δύο λόγους. Ναι. Ο πρώτος λόγος είναι για την πολύ ευλάβεια και την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι προς την Παναγία μας. Και για ένα δεύτερο λόγο, το ότι το κοντάκιο είναι ένας εξαίσιος ύμνος, ανεπανάληπτος, τον οποίο κανείς μπορεί να τον εξετάσει από πολλές πλευρές. Μπορεί να τον δει από πλευράς ιστορικής, μπορεί να τον δει από πλευράς φιλολογικής και λογοτεχνικής, από πλευράς θεολογικής, για να αναπτύξει πολλά και ωραία θέματα θεολογικά, και εγώ θα έλεγα και από πλευράς της Παναγίας μας. Ναι, ναι. Διότι ναι. Έχουμε μαρτυρίες από πατέρες της Εκκλησίας μας, μέσα στα πατερικά κείμενα, στο γεροντικό παραδείγματος χάρη, οι οποίοι μας φέρουν πληροφορίες ότι η Παναγία μας πολύ ευαρεστείται όταν της απευθύνουμε αυτόν τον ύμνο. Mm. Και ανταποκρίνεται. Και έχουμε πολλές ιστορίες για την ανταπόκριση της Παναγίας μας όταν της λέγουν τους χαιρετισμούς. Οπότε λοιπόν το λόγο να έχουμε όλοι μαζί η παρέα, να δούμε αυτόν τον υπέροχο ύμνο. Αρχή να πούμε το εξής, ότι οι ποιητές της πατρίδος μας, ο Παλαμάς παραδείγματος χάρη, ο Ελίτης, το άξιον εστί που θα έχουμε ακούσει και το ξέρουμε όλοι, έχει χρησιμοποιήσει στοιχεία μέσα από τους χαιρετισμούς και αυτός πήρε Νόμπελ, δηλαδή βραβείο παγκόσμιο. Χρησιμοποίησαν στοιχεία μέσα από τους χαιρετισμούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και από λογοτεχνικής πλευράς πόσο εξαίσιος είναι αυτός ο ύμνος. Με πάρα πολλά καλολογικά στοιχεία, πλούσια, κοσμητικά επίθετα, σχήματα αντιθέσεων και παραλληλισμός πολλών ενιών, τα οποία και εγκόμια προς την Παναγία μας, τα οποία αντί να κουράζουν, συναρπάζουν και δημιουργούν μια ενθουσιώδη έκφραση αγαλίασης. Αυτοί λοιπόν είναι οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας, οι οποίοι, θέλετε να πούμε κάθε πότε λέγονται, πώς λέγονται και πώς λέγονται σήμερα. Ναι, να το πούμε στη διάρκεια, θα έχουμε την διάρκεια. Ευκαιρία. Απλά να ρωτήσω εγώ, επειδή είπατε κοντάκιο και κανόνες, μετά τον 8ο αιώνα δεν είχαμε κοντάκιο, πάμε στους κανόνες. Μετά από τον 8ο αιώνα και μετά σταματούν να υπάρχουν τα κοντάκια. Και οι χαιρετισμοί είναι κοντάκιο, από ό,τι κατάλαβα. Οι χαιρετισμοί είναι κοντάκιο. Α, μάλιστα. Και τι είναι κοντάκιο, μπορούμε να το αναλύσουμε και να το πούμε. Έχει σχέση αυτό με το κοντό που τυλιγόταν γύρω. Μπράβο, έχει σχέση με το κοντό, έχει την ονομασία από το κοντό, αλλά ήταν ένας ύμνος ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός από τους κανόνες που είναι σειρά τροπαρίων. Ναι. Ένα κοντάκιο έχει πρώτα το προήμιον και μετά από το προήμιον ακολουθούν οι οίκοι, οι οποίοι μπορεί να είναι 17, 20, 24 που είναι και οι αλφάβητος, μπορεί να είναι και 30. Εξαρτάται από στίχη, το κοντάκιο. Όπως είναι. Στο συγκεκριμένο κοντάκιο των χαιρετισμών έχουμε 24 οίκους
Και υπάρχει η ακροστοιχίδα, η οποία είναι έκτης αλφαβήτας. Αλφαβήτα, όλη η αλφα, μάλιστα. Και από κάθε γράμμα της αλφαβήτου ξεκινούν. Στο τέλος του κάθε οίκου υπάρχει το εφήμνιον και στο συγκεκριμένο των δικών μας ύμνων, τον ακάθιστο ύμνο, υπάρχουν δύο εφήμνια. Το ένα είναι το χαίρε νύμφη ανήφευτε και το άλλο είναι το αλληλούια. Καθώς γύριζε το κοντάκι ο αναγνώστης, διάβαζε τον οίκο, εμελώς. Μάλιστα. Γι' αυτό. Και όταν έφτανε στο τέλος του οίκου, το εφήμνιο το επαναλάμβανε όλος ο λαός. Και έτσι προχωρούσε η ακολουθία με τα κοντάκια. Θα έχουμε να το πούμε αυτό στη συνέχεια, είναι πολύ ενδιαφέρον και έτσι πήρε τη λέξη κοντάκιο. Πατέρ Θεμιστοκλή, να έρθω σε εσάς. Εμείς έχουμε συνδέσει κυρίως τους χαιρετισμούς με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αλλά νομίζω όμως ότι όλο το χρόνο ψέλνουμε χαιρετισμούς της Παναγίας. Γιατί συνδέθηκε με αυτή την περίοδο κυρίως οι χαιρετισμοί της Παναγίας? Αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι σε κάθε ακολουθία του αποδείπνου, του μικρού αποδείπνου, διαβάζουμε συνήθως και τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Και αυτό και οι πατέρες και οι γεροντάδες το λένε, ότι ουσιαστικά απόδειπνο χωρίς χαιρετισμούς δεν νοείται. Αυτό είναι και ένα σημάδι, αν θέλετε, της ευλάβειας των ανθρώπων αλλά και της ανάγκης να συνδέσουμε το τέλος της ημέρας μας, γιατί η ακολουθία του αποδείπνου είναι το τέλος της ημέρας, της ημερολογιακής, να το πούμε έτσι, του χρόνου της ημέρας που κάνουμε την τελευταία μας ουσιαστικά προσευχή πριν πάμε να κατακληθούμε, να το συνδέσουμε με την επίκληση της Παναγίας μας σαν μια ευχαριστία από τη μία μεριά για την ημέρα την οποία πέρασε, αλλά και ταυτόχρονα σαν μια υπενθύμηση στον καθέναν από εμάς ότι έχουμε ανάγκη από μια μητρική αγκαλιά, αν θέλετε πνευματικά το λέω, για να μην με παρεξηγήσετε, από μια μητρική αγκαλιά, πόσο καθένας όταν είναι παιδί θέλει την αγκαλιά της μητέρας του για να κοιμηθεί, να ησυχάσει, να ηρεμήσει, έτσι και εμείς έχουμε την ανάγκη αυτής της μητρικής αγκαλιάς στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, της πνευματικής μητρικής αγκαλιάς, για να ησυχάσουμε από τις φροντίδες και τις έγνοιες της ημέρας, αλλά και ταυτόχρονα να αισθανθούμε αυτή την ανάγκη μας της ανόδου προς τον ουρανό. Γι' αυτό το λόγο, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, δεν έχει σημασία αν είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή αν είναι οποιαδήποτε άλλη περίοδος, η Εκκλησία μας έχει συνδέσει και στα μοναστήρια, αλλά θα έλεγα και στον κόσμο, και οι λαϊκοί αδελφοί μας και εμείς οι κληρικοί, όταν τελούμε την ακολουθία του αποδείπνου, προσθέτουμε και την ακολουθία των χαιρετισμών σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όπως ουσιαστικά γίνεται και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Απλά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, επειδή, ξέρετε, οι μέρες είναι ουσιαστικά, θα έλεγα, πένθυμες με την έννοια μέρες μετανοίας. Από Κυριακή το απόγευμα, από το δεύτερο μέρος του κατανυκτικού Εσπερινού, μετά την είσοδο, μετά το φως Λαρών, μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, μετά το πέρας δηλαδή της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας της Παρασκευής, και στους ναούς μας όσοι πιστοί έρχονται βλέπουν ότι κυριαρχεί ένα χρώμα λίγο πιο πένθυμο, το μοβ, το μαύρο στα χρώματα της Αγίας Τραπέζης, στα χρώματα των κληρικών, το πορφυρό ήταν στα χρόνια του Βυζαντίου αυτό το χρώμα το οποίο κυριαρχούσε. Αλλά και οι ακολουθίες είναι μακρόσυρτες, δεν έχουν πολλούς ύμνους έτσι χαρούμενους, δεν έχουν πολλές ψαλμωδίες, είναι διόδια, τριώδια όπως λέγονται στον Όρθρο, και γι' αυτό τον λόγο ονομάζεται η περίοδος του Τριωδίου. Την Παρασκευή όμως το μεσημέρι, επειδή πάμε στο Σαββατοκύριακο, που το Σαββατοκύριακο είναι η μέρα, είναι να το πω έτσι, η μέρα που τελειώνεται η Θεία Λειτουργία, η κανονική Θεία Λειτουργία. Θυμίζω την Τετάρτη και την Παρασκευή, και όταν υπάρχει η εορτάσιμη ημέρα, πλην της ημέρας του Ευαγγελισμού, τελείται η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, η οποία είναι ένας εσπερινός με έτσι μια σύντομη λειτουργική ακολουθία. Ο άρτος και ο ίνος, το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι ήδη καθαγιασμένα και βρίσκονται επί της Αγίας Τραπέζης. Ουσιαστικά δηλαδή δεν έχουμε τέλεια λειτουργία. Από την Παρασκευή λοιπόν το μεσημέρι και μετά ξαναμπαίνουμε πάλι σε μια διαδικασία την αναστάσιμη, διαδικασία της χαράς, τη διαδικασία της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας. Αλλάζουμε πάλι λίγο τα χρώματα στην Αγία Τράπεζα και, να το πω έτσι, στην διάθεσή μας, και δεν υπάρχει καλύτερη εισαγωγή, να το πω έτσι, στο Σαββατοκύριακο από την τέλεση των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο, από την ακολουθία του αποδείπνου, ώστε να μπούμε με αυτόν τον τρόπο σε αυτό το διαφορετικό κομμάτι της εβδομάδας. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι οι άνθρωποι που αγωνιζόμαστε κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έχουμε τον αγώνα της νηστείας, η οποία δεν είναι μονάχα νηστεία τροφών, είναι και νηστεία από τα πάθη,
νηστεί από τις κακίες, ένας αγώνας αναμόρφωσης, μεταμόρφωσης καλύτερα θα λέγαμε, της ανθρώπινης πνευματικής κατάστασης στην ελπίδα προς τον Θεό, αυτός ο αγώνας έχει και τον κόπο του. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερος τρόπος από το να παίρνουμε δύναμη και χαρά σε αυτήν την περίοδο του κόπου, να αναζωογονούμαστε, θα με επιτρέψετε να πω έτσι πνευματικά, με την αναφορά μας στην υπεραγία Θεοτόκου. Και γι' αυτό το λόγο οι πατέρες έχουν ορίσει η κάθε Παρασκευή να είναι αφιερωμένη κάπως πιο ιδιαίτερα στην υπεραγία Θεοτόκου με τους χαιρετισμούς. Και υπενθυμίζω κιόλας ότι τις καθημερινές στις εκκλησίες, στους ναούς μας, το πρόγραμμα των ακολουθιών δεν περιλαμβάνει την ακολουθία του μικρού αποδείπνου, αλλά του μεγάλου αποδείπνου, στην οποία αντί για τους χαιρετισμούς έχουμε το Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, και είναι πιο έτσι μεγάλη ακολουθία, πιο εκτεταμένη, πιο πολλά διαβάσματα. Θα έλεγα πάλι προσευχητική η ακολουθία πιο πολύ μετανοίας. Ενώ την Παρασκευή ξαναμπαίνουμε πάλι στην διαδικασία να θυμηθούμε την καθημερινότητά μας και καλύτερη αναφορά από το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου δεν υπάρχει. Θυμίζω ότι στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή τις Παρασκευές η ακολουθία του αποδείπνου είναι, των χαιρετισμών μάλλον χωρίζεται, το ακαθίστου του ύμνου καλύτερα, χωρίζεται σε τέσσερα μέρη και την πέμπτη εβδομάδα των νηστείων ψάλλεται, διαβάζεται, τελείται όλος ο ακάθιστος ύμνος. Και να προσθέσουμε ότι στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή ο ακάθιστος ύμνος συνοδεύεται από αυτόν τον υπέροχο κανόνα του Ιωσήφ του Υμνογράφου, το «Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος», που κι αυτός έχει ακροστοιχεί, δεν το είπε πολύ ωραία προηγουμένως ο πατήρ Εμμανουήλ, ο κανόνας ο οποίος έχει έτσι ένα πανηγυρικό χαρούμενο χαρακτήρα, είναι αφιερωμένο στην Παναγία με απίστευτης ομορφιάς ποιητικές εκφράσεις, πάλι με ακροστοιχεία «Χαράς αιτία σι πρέπει χέριν μόνη» και τα λοιπά του Ιωσήφ του Υμνογράφου, ένας κανόνας κάπου στον 9ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά γραμμένος, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στους ανθρώπους και θα έλεγα ότι εκτός από το απόδειπνο συνδέει και τον ακάθιστο ύμνο με αυτήν την χαρά από την οποία αισθάνονται οι πιστοί όντας μέλη του σώματος του Χριστού, προσερχόμενοι προς το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και την Κυριακή, την κάθε Κυριακή των νηστειών, αλλά και ταυτόχρονα αισθανόμενοι ότι δεν είναι μόνοι στον πνευματικό αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά ότι η παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου είναι αυτή η οποία δίνει κουράγιο και ταυτόχρονα μια υπενθύμηση ότι στη ζωή μας υπάρχει κάτι που πραγματικά καλούμαστε να αναζητήσουμε, ιδίως σε αυτή την περίοδο, που είναι το κάλος. Το κάλος από τη μία μεριά το πνευματικό, που έχει να κάνει με την πίστη και τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται, αλλά θα έλεγα και το κάλος της δικής μας κατάστασης, το αμαυρωθέν κάλος, το οποίο το έχουμε χάσει μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας, μέσα, θέλετε, στην πορεία μιας αμαρτωλής κοινωνικής καταστάσεως και σε προσωπικό και σε κοινωνικό, κοινοτικό επίπεδο. Όχι με την έννοια ότι ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος απορριπταίος, αλλά με την έννοια της αποτυχίας μας, με αυτό εννοώ αμαρτωλής κοινωνικής κατάστασης, με την έννοια της αποτυχίας μας να προτάξουμε ως προτεραιότητα στη ζωή μας το Θεό και το θέλημά Του. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πίεση την πνευματική την οποία εφιστάμεθα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να μπορεί ο άνθρωπος να απευθύνεται στην μητέρα όλων μας, στην υπεραγία Θεοτόκου, να παίρνει δύναμη, να ψάλει αυτούς τους υπέροχους ύμνους, να αναζητεί αυτό το αρχαίον κάλος, το οποίο είναι αμαυρωμένο, και να μπορεί μέσα από την εκφορά αυτών των κειμένων, των πανέμορφων πραγματικά, και από γλωσσικής και από ποιητικής και από πνευματικής και από θεολογικής, από όπου και να τα πάρει κανείς συναριστουργηματικά, να μπορεί να αισθανθεί, να πάρει κουράγιο και δύναμη και ταυτόχρονα να νιώσει αυτήν την χαρά την οποία η Εκκλησία μας αναζητεί και προσφέρει στον άνθρωπο καθ' όλη αυτή την περίοδο, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία μαζί του. Μάλιστα. Το είπατε πολύ ωραία, πολύ χαρακτηριστικά. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές μας. Συζητούμε για τους χαιρετισμούς της Παναγίας και το πρόσωπο της Παναγίας στην Εκκλησία μας. Θα θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλια, αναφορά, θα χαρούμε πάρα πολύ. Στο 2-8-13-98-160 και 161, είπε ο πατέρας Θεμιστοκλής. Ναι, πολύ χαρακτηριστικά. Όλη η περίοδος, αλλά τώρα επειδή ουσιαστικά πηγαίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, γίνεται πιο χαρούμενοι. Έχουμε τη Θεία Λειτουργία, προετοιμάζουν οι χαιρετισμοί. Όντως, οι χαιρετισμοί είναι η χαρμόσυνη παρουσία της Παναγίας μας μέσα στο πένθυμο κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και μας δίνει την ελπίδα ότι έχοντας την Παναγία
κοντά μας, δίπλα μας, απευθυνόμενοι σε αυτήν, έχουμε την ελπίδα να ανατενίσουμε το φως της Αναστάσεως. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν τοποθετηθεί οι χαιρετισμοί μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αλλά αρχικά οι χαιρετισμοί, το κοντάκι των χαιρετισμών, εορτάζεται την ημέρα του Ευαγγελισμού. Στις 25 Μαρτίου. Στη συνέχεια, όρισε η Εκκλησία να υπάρχει μια συγκεκριμένη εορτή, η εορτή του Ακαθίστου Ύμνου. Και εορτάζαμε την πέμπτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Παρασκευή προς Σάββατο πρωί, να υπάρχει η αγρυπνία του Ακαθίστου. Και ήταν η εορτή του Ακαθίστου. Και μετά από αυτό μοίρασε πλέον στις εβδομάδες της Τεσσαρακοστής. Α, μετά ήρθε το μοίρασμα, το τέσσερις. Μοίρασμα και πήγε στις τέσσερις πρώτες εβδομάδες και μετά στην πέμπτη όλοι μαζί. Αυτή είναι η ιστορία που υπάρχει σχετικώς με την τάξη των χαιρετισμών. Και από εκεί μετά βέβαια οι χαιρετισμοί, επειδή είναι πάρα πολύ λαοφιλείς, μπήκαν σιγά σιγά μέσα στη ζωή των χριστιανών και αυτό που είπε και ο πατήρ Θεμιστοκλής, καθημερινά μαζί με το απόδειπνο το μικρό το βράδυ πριν είναι η τελευταία μας προσευχή. Ναι, αυτό όλο το χρόνο, να το πούμε, δεν το ξέρω ο κόσμος. Κανονικά κάθε μέρα δεν μπορώ να διαβάσω. Προς την Παναγία μας. Απλά η Εκκλησία έβαλε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, ναι, λόγω και αυτών που ναι, εξήγησε ο πατέρας Θεμιστοκλής. Αυτό είναι έτσι. Αλλά κάθε τάξη, βράδυ μπορούμε να διαβάσουμε τους χαιρετισμούς. Μπορούμε να διαβάσουμε. Ναι, πατέρα Θεμιστοκλή, αναφέρατε προηγουμένως το αμαυρωθέν κάλος που χάσαμε. Να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι αυτό που έχασε ο άνθρωπος και έρχεται η Παναγία και το γεφυρώνει, το θεραπεύει. Πριν σας εξηγήσω αυτό, θα ήθελα λίγο να προσθέσω και κάτι άλλο. Ναι. Ότι η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στην πραγματικότητα μας συνδέει με εκείνο το φοβερό γεγονός της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης το 626, όταν ο Πατριάρχης Σέργιος ουσιαστικά είχε αναλάβει την ευθύνη της υπεράσπισης της πόλης από τους Αβάρους. Και τότε λέει η παράδοση ότι ενώ το κοντάκι του Ακαθίστου Ύμνου υπήρχε, δηλαδή ότι οι χαιρετισμοί υπήρχαν ουσιαστικά, αντικαταστάθηκε εκείνο το προσταχθέν μυστικό συλλαβών εν γνώση που ήταν το αρχικό προήμιο, με το περίφημο το ότι υπερμάχου στρατηγόταν νικητήρια. Ναι. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ο ακάθιστος ύμνος, συμπληρώνοντας αυτά τα οποία παρουσίασε ο πατήρ Εμμανουήλ, ουσιαστικά μας κάνει και μια υπενθύμηση της ιστορικής μας παραδόσεως. Δηλαδή, μάλιστα, καθημερινά αισθανόμαστε πολιορκημένοι κι εμείς, πέρα από τους εχθρούς, τους φυσικούς μας εχθρούς, αισθανόμαστε πολιορκημένοι από την πνευματική μας κόπωση. Και εδώ έρχομαι λιγάκι σε αυτό το αμαυρωθέν κάλος για το οποίο ρωτήσατε. Ναι. Είναι η πνευματική μας κατάσταση η οποία μας κάνει να αισθανόμαστε ότι δεν στεκόμαστε στα πόδια μας, ότι υφιστάμεθα μία πίεση πνευματική. Θυμίζω ότι για την παράδοση της Εκκλησίας μας το αρχαίο κάλος του ανθρώπου είναι ο λόγος για τον οποίο πλαστήκαμε, δηλαδή ο λόγος της κοινωνίας μας με τον Θεό. Θυμίζω την ωραία ιστορία της γενέσεως, την οποία ο άνθρωπος με το πρωτόκτιστο κάλος του είχε τη δυνατότητα να κοινωνεί με τον Θεό εν παραδείσο ή να φύγει από τον παράδεισο, όντας ο ίδιος, καθιστώντας ο ίδιος τον εαυτό του Θεό. Και ο άνθρωπος επιτρέπει στον εαυτό του αυτήν την επιλογή. Η ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός είναι έτσι και λέω, ένα δώρο ωραίο, αλλά και πικρό ταυτόχρονα, γιατί επαφίεται στον τρόπο με τον οποίο θα τη χρησιμοποιήσουμε. Και ενώ η σχέση με τον Θεό δίνει κάλος στον άνθρωπο, δίνει φως, δίνει ελπίδα, δίνει νόημα, δίνει ζωή, ο άνθρωπος επιλέγει να καταστήσει τον εαυτό του Θεό μέσα στην πορεία της ζωής, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε μια κατάσταση θανάτου πνευματικού. Αυτός ο πνευματικός θάνατος ουσιαστικά πολιορκεί τον άνθρωπο, τον καθέναν από εμάς και εσάς και εμένα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή της ζωής μας. Γιατί μας δίνει, αν θέλετε, μια πίεση στην ζωή μας να αποφασίσουμε κατά το εγώ μας. Ναι, και αυτή η απόφαση κατά το εγώ μας, δηλαδή η αδιαφορία μας ή, αν θέλετε, η παρασιώπηση στη ζωή μας του θελήματος του Θεού, είναι μια απόφαση η οποία θεοποιεί στην πραγματικότητα τον εαυτό μας. Με αποτέλεσμα η ύπαρξή μας να αμαυρώνεται όλο ένα και περισσότερο, γιατί γευόμαστε, νομίζω, και το καταλαβαίνετε και εσείς καθημερινά, τις συνέπειες όχι μόνο της παρακοής, αλλά ουσιαστικά της αυτοθέωσης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο οποίος δημιουργεί έναν πολιτισμό, από τη μία μεριά στην προσπάθειά του να ζήσει με καλύτερη ποιότητα ζωής, να αναπτύξει ό,τι δώρο του έχει δώσει ο Θεός, τα χαρίσματά του, τις δυνατότητές του,
και από την άλλη λησμονεί καθημερινά την αγάπη μέσα στην ζωή του και λησμονεί και ένα άλλο γεγονός, το γεγονός του θανάτου, μπροστά στο οποίο ο καθένας από εμάς, όσο και αν έχουμε δύναμη, είτε από την τεχνολογία, είτε από την επιστήμη, είτε από τις εφευρέσεις μας, είτε από την ιατρική, είτε από οτιδήποτε άλλο, στην πραγματικότητα δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε, θα υποκύψουμε. Είναι το μόνο που απόκειται της ανθρώπης άπαξ από θανήν. Ναι. Αυτό λοιπόν το στοιχείο, στην πραγματικότητα αμαυρώνει το κάλλος της ύπαρξής μας. Πλαστήκαμε για να αγαπούμε, για να ζούμε, για να συναναστρεφόμαστε και να κοινωνούμε με τον Θεό και τον συνάνθρωπο στην προοπτική της αγάπης. Εμείς όμως ουσιαστικά αμαυρώνουμε αυτή την κατάσταση, διαλέγοντας τα πάντα να πορεύονται με κέντρο τον εαυτό μας. Η Παναγία λοιπόν, γιατί έχει σημασία αυτό να το κατανοήσουμε, ναι, ναι, η Παναγία στην πραγματικότητα είναι αυτή η οποία ανοίγει έναν δρόμο. Είναι αυτή η οποία χωρίς να έχει τη διασημότητα, αν θέλετε, την παιδεία, την αίσθηση της κοινωνικής αναγνώρισης, ένα απλό κορίτσι ήτανε, στην πραγματικότητα είναι η κεχαριτωμένη, είναι αυτή η οποία επιλέγει την αγάπη του Θεού και το ναι στην αγάπη του Θεού σε μια στιγμή της ζωής της ιδίως, στην οποία τα πάντα από αυτό το ναι στην πραγματικότητα θα ήταν εναντίον της. Διαλέγει να πει ναι στο να γίνει μητέρα του Υιού του Θεού, ενώ η ίδια δεν ήταν παντρεμένη, ήταν μνηστευμένη σε μια εποχή στην οποία κάτι τέτοιο θα θεωρούταν έγκλημα. Ουσιαστικά θα έπρεπε να διαπομπευθεί ή να λιθοβοληθεί. Διαλέγει να βρεθεί σε μια κατάσταση στην οποία θα κυοφορεί μέσα της τον Υιό του Θεού, ενώ είναι άνθρωπος και συνειδητοποιεί τα ανθρώπινα μέτρα. Διαλέγει να δεχτεί να πει αυτό το ναι στην κλίση του Θεού, όντας ένα πρόσωπο το οποίο υπάρχει σε μια περιοχή του κόσμου που για την τότε εποχή ήταν ασήμαντο. Η Παλαιστίνη τι ήταν τότε, δεν είχε κάποια σημασία. Η Ρώμη ήταν το κέντρο του κόσμου, η Ελλάδα αν θέλετε είχε τον πολιτισμό και την παράδοση, η Αίγυπτος είχε τα μεγάλα έργα και ούτω καθεξής. Τι ήταν η Παλαιστίνη, η Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, ένα τίποτα. Μια ασήμαντη κουκίδα μέσα στο χάρτη. Θα έλεγε κανείς τώρα τι πας να κάνεις. Και όμως έχει αυτή την ταπεινότητα και ταυτόχρονα αυτή την εμπιστοσύνη στον Θεό και το θέλημά του. Και με αυτόν τον τρόπο μας αποκαθιστά. Γιατί στο δικό της πρόσωπο όλη η ανθρωπότητα μπορεί να κάνει, θα λέγαμε μια σύγχρονη έκφραση, ένα restart, ένα καινούριο ξεκίνημα πνευματικό και να ξαναβρεθεί σε αυτή την οδό του κάλους, του πνευματικού, στην οδό του πρωτόκτου, του κάλους, στην οδό του φωτός, στην οδό της αγάπης, στην οδό της εμπιστοσύνης στο Θεό και το θέλημά του, τη συνάντηση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο και ταυτόχρονα τη διάθεση αυτό να μην είναι μια περιχαράκωση στον εαυτό μας, όχι αυτοθέωση, αλλά υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν νομίζω ότι είναι πολυτιμότατα και μας δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι οι χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο στην πραγματικότητα ξεπηδούνε από όλη αυτή την επαναφορά του ανθρώπου στο αρχαίον κάλλος, όπως η Παναγία ετοιμάζει με την κυοφορία, με τον μεγάλο ναι στην κλίση του Θεού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω, είναι μαζί μας τηλεφωνικά, πριν σας δώσω το λόγο, ο κύριος Ιωάννης Τσερεβελάκης, είναι άρχον πρωτονοτάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, φιλόλογος, θεολόγος, γνωστός συγγραφέας, ιεροψάλτης. Κύριε Τσερεβελάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ καλησπέρα, που είστε μαζί μας. Είναι μαζί μας ο πατέρας Εμμανουήλ, ο πατέρας Θεμιστοκλής από την Κέρκυρα. Επειδή είστε φιλόλογος, ήθελα να σας ρωτήσω, και ξέρετε και η ιστορία, έκανε μια αναφορά ο πατέρας Θεμιστοκλής, ο λόγος για τον οποίο γράφτηκαν οι χαιρετισμοί ιστορικά ποιος είναι ακριβώς? Η Εκκλησία γιατί τους έγραψε? Οι χαιρετισμοί, υπάρχουν διάφορες θεωρίες από αυτό, αλλά εκείνο που έχει επικρατήσει είναι ότι γράφηκε ο ακάθιστος ύμνος ακριβώς επειδή το 626 έχουμε την απόκρουση από τους Βυζαντινούς της επιδρομής των Αβάρων. Μάλιστα, τότε ναι, ψάλθηκε ο ακάθιστος ύμνος στην Κωνσταντινούπολη και πιθανόν βέβαια να είναι και παλαιότερος ύμνος. Γιατί, παλαιότερος. Τότε ψάλθηκε και μάλιστα ψάλθηκε και ήταν όλοι όρθιοι, γι' αυτό ονομάστηκε και ακάθιστος. Αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι πιο μπροστά γραμμένος, επειδή ακριβώς αναφέρεται
το γεγονός του Ευαγγελισμού της Παναγίας, και αυτό το δείχνει βέβαια το προήμιο του ακαθίστου ύμνου, που το ψάλλουμε την πέμπτη εβδομάδα, όταν ψάλλουμε ολόκληρο τον ακάθιστο ύμνο, το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση. Ενώ τις άλλες μέρες ψάλλουμε το ότι υπερμάχο, ναι, το οποίο προσθέθηκε μάλλον εκ των υστέρων, ακριβώς για να συνδεθεί με, με το γεγονός της αποκρίσεως των αβάρων, αλλά ψάχθηκε βέβαια και αργότερα σε άλλες περιπτώσεις που είχαμε πάλι ιστορικά γεγονότα και οι Βυζαντινοί τα απέδωσαν στην Παναγία. Οπότε τότε μπήκε και το δεύτερο προήμιο του ακαθίστου ύμνου, που είναι ένα σύνολο, ας πούμε, οίκων που αποτελεί ένα μεγάλο ύμνο προς την Παναγία. Κύριε Τσερεβελάκη, αν σας ρωτούσα το σημαντικότερο πράγμα που λέγουν από τους 24 οίκους, το σημαντικότερο που λέγουν οι χαιρετισμοί, ποιο θα ξεχωρίζατε κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, τι να πρωτοξεχωρίζει κανείς. Κάτι να, που πρώτο να κάνει φοβερή εντύπωση και πρέπει να το κρατήσουμε. Η γνώμη σας ποια θα ήταν? Εκείνο που από φιλολογική άποψη θα έλεγα, εκείνο που εντυπωσιάζει, είναι ο λόγος, η λαμπρότητα του λόγου. Είναι τα σχήματα που χρησιμοποιεί. Είναι ο ρυθμός, λέω από φιλολογική άποψη. Είναι ο ρυθμός που υπάρχει μέσα στο κοντάκιο. Είναι οι αντιθέσεις. Είναι όλο αυτό ο λαμπρός Έλλην λόγος, ο οποίος απευθύνεται στην Παναγία. Αλλά πέραν αυτού είναι το βαθύ θεολογικό περιεχόμενο, όπου έχουμε θα λέγαμε, την ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου. Στο πρώτο μέρος, το ιστορικό καθαρά, όπου παρουσιάζεται όλα τα γεγονότα από τον Ευαγγελισμό μέχρι και την φυγή στην Αίγυπτο. Και το δεύτερο μέρος, το θεολογικό, που πραγματικά εκεί, τον οίκο που αρχίζει με τον νι έως το τέλος. Ναι, ανέδειξαν στην πτήση, όπου εκεί παρουσιάζεται όλο το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, και βεβαίως εκεί προβάλλεται κυρίως ο Χριστός ως σωτήρας, αλλά πάντοτε σε σχέση με την Παναγία. Οπότε τονίζεται και ο ρόλος της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου. Μάλιστα. Ο πατέρας Εμμανουήλ θέλει κάτι να πει σε αυτό που... Όχι, κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Πολύ καλά πραγματικά τα λένε οι συνομιλητές μας. Απλώς θέλω να πω σχετικώς με το ιστορικό κομμάτι, ότι το κοντάκιο είναι γραμμένο πριν από το να έχουμε τον ακάθιστο ύμνο στις Βλαχέρνες. Α, μάλιστα. Οπότε είχε γραφτεί μάλλον νωρίτερα. Μερικοί λένε ότι ο συγγραφέας του είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός. Άλλοι όμως λένε ότι είναι κάποιου ανώνυμου και απλώς η Εκκλησία το έκανε κτήμα της και εκ της Εκκλησίας προσφέρεται στους ανθρώπους. Λένε για τον Ρωμανό του Μελωδό επειδή αυτός ήταν ο κύριος εκφραστής και ποιητής των κοντακίων. Είχε γράψει πάνω από 1000 κοντάκια. Αυτό, ας πούμε, ως προς την ιστορία του, πότε γράφτηκε το κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου. Όσον αφορά το περιεχόμενό του, χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Είναι από το Α έως το Ζ, που περιγράφεται το γεγονός ότι ο Γαβριήλ φέρνει στη Μαρία το άγγελμα ότι θα γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Ναι, ναι, ναι. Από το Ι μέχρι το Μ περιγράφεται η γέννηση του Χριστού και τα σχετικά γεγονότα. Ποιμένες, προσκύνηση, μάγοι, ο Σιμεών και το βρέφος που παίρνει αγκαλιά στον ναό του Σολομώντος. Από το Νι μέχρι το Σ περιγράφεται η κατάσταση της αναγεννήσεως του κόσμου. Και αυτό είναι το κυριότερο θεολογικό μέρος που γράφει το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Και από το Ταφ μέχρι το Ωμέγα εξυμνείται η Παναγία μας σαν μια στήλη της Παρθενίας και πύλη της σωτηρίας, όπως λέγουν και οι χαιρετισμοί. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τσερεβελάκη, αυτή η ωραία γλώσσα που βλέπουμε στους χαιρετισμούς, ναι, ανέδειξε κτήση, χαίρε νύμφε ανήφευτε, ήταν και μας πηγαίνει τώρα, είπατε, 7ο αιώνα, στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη γλώσσα μιλούσαν τότε καθημερινά? Όχι, δεν μιλούσαν αυτή ήταν τη γλώσσα. Ήταν η ποιητική τους αυτή γλώσσα? Κοιτάξτε, γενικώς η γλώσσα του ακαθίστου δεν είναι δύσκολη γλώσσα. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε πως πλησιάζει λίγο την γλώσσα την ομιλουμένη, ώστε να είναι κατανοητή, αλλά δεν ήταν αυτή η γλώσσα που μιλούσαν οι Βυζαντινοί. Ξέρω, παραδείγματος χάρη, από τα πτωχοδρομικά ποίηματα και από άλλα βυζαντινά ποίηματα, ποια ήταν η καθημερινή γλώσσα. Εδώ πρέπει να πούμε, να τη συνδέσουμε, ας πούμε, με τον Αττικισμό που υπήρχε στο Βυζάντιο, που χρησιμοποιούσαν οι λόγοι μια πιο λόγια γλώσσα,
ξέρουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας κλπ. Αλλά αυτή η γλώσσα του Ρωμανού, αν είναι του Ρωμανού το κοντάκιο, τέλος πάντων όποιον το έγραψε, είναι πιο απλή, πιο κατανοητή, δεν έχει πάρα πολύ δύσκολες λέξεις, ώστε να προσλαμβάνεται εύκολα από τον απλό κόσμο και να μπει μέσα στα σπίτια, να μπει μέσα στην ψυχή. Αυτό ήταν ο σκοπός του συγγραφέα. Μάλιστα. Να ημνήσει την Παναγία και ο ύμνος αυτός να γίνει κτήμα των ανθρώπων. Όπως είναι βέβαια και όλη η υμνογραφία, παρά το γεγονός ότι στους κανόνες αργότερα έχουμε το δογματικό στοιχείο, το οποίο κάνει κάπως πιο δύσκολο τον κανόνα. Εδώ είναι πιο περιγραφικό το στοιχείο, πιο θα λέγαμε δραματικό. Υπάρχει το δραματικό στοιχείο γενικά στα κοντάκια, που το κάνει πιο εύληπτο, θα έλεγα, στον πολύ κόσμο. Άρα είπατε ότι δεν είναι ακριβώς αυτή η γλώσσα που μιλούσαν, είναι η λίγο πιο δύσκολη, θα λέγαμε. Ενώ των λογίων είναι λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή, πιο δύσκολο. Γιατί λίγο πολύ τα καταλαβαίνουμε πανεύκολα τη γλώσσα των χαιρετισμών. Ναι, αλλά δεν μιλούσε έτσι ο κόσμος καθημερινά. Μιλούσε ακόμη πιο απλά, δηλαδή. Πιο απλά μιλούσαν. Βέβαια. Άρα είναι πολύ κοντά σχετικά σε αυτό που μιλάμε σήμερα. Ναι, γιατί, ναι. Νομίζω, δηλαδή, λέει πολλά και για το πολιτιστικό μας κομμάτι, τη γλώσσα και πώς. Βεβαίως. Συνεχίζει τη γλώσσα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, κάθε χρόνο όπως το ψέλνουμε, βλέπουμε ότι τον 7ο αιώνα, λίγο πολύ, ήταν τα ελληνικά ίδια με τα δικά μας. Κύριε Τσερβελάκη, μετά γίνονται τα γεγονότα αυτά. Γνωρίζουμε κάτι ιστορικά. Η ιστορία του ακαθίστου ύμνου μένει μόνιμα στη ζωή της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό. Ο ακαθίστος ύμνος μένει στη ζωή της Εκκλησίας και αρχίζει πλέον να ψάλλεται όπως ξέρουμε, γιατί να πούμε κάτι, ότι ο ακάθιστος ύμνος ψάλλεται την περίοδο της Σαρακοστής και μπήκε στη ζωή της Εκκλησίας επειδή έχουμε την γιορτή του Ευαγγελισμού. Ο Ευαγγελισμός είναι μια γιορτή που είναι μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και δεν έχει ούτε προεόρτια άσματα ούτε μεθέορτα. Ναι. Επομένως ο ακάθιστος ύμνος θα λέγαμε ότι περικλεί μέσα του τον Ευαγγελισμό ως προεόρτιο και μεθέορτο. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ακριβώς ο ακάθιστος ύμνος είναι ο ύμνος στον Ευαγγελισμό της Παναγίας. Ναι. Με αυτό πρέπει να το συνδέσουμε από άποψη λειτουργική, από άποψη λατρευτική. Έτσι πρέπει να το δούμε. Και έτσι προέφθηκε στους αιώνες. Και φτάνει μέχρι και σήμερα. Και μέχρι σήμερα φτάνει σε εμάς χωρίς να υπάρχει κάποια διακοπή, φαντάζομαι. Είναι συνεχόμενο. Δεν υπάρχει διακοπή, μάλιστα. Όχι. Έτσι ψαλότανε. Να πούμε δύο λόγια για το πώς ψαλότανε, θέλετε. Ναι, βέβαια. Ναι, να μας πείτε, ναι. Ναι, κοιτάξτε, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ και ξέρω, το προήμιο είχε το δικό του, ας πούμε, τη δική του μουσική, ψαλόταν διαφορετικά. Υπήρχαν κοντάκια που είχαν και δύο προήμια διαφορετικά, όπως είναι, ας πούμε, ο ακάθιστος ύμνος. Έχει και το προσταθέν, έχει και το τι υπερμάχο. Τα υπόλοιπα τώρα, οι οίκοι, μάλλον από ό,τι λέγεται, ήταν εμελής απαγγελία πάνω στον άμβονα, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο του ναού και περίπου όπως το λέει σήμερα ο ιερέας. Γιατί ξέρετε, ψάλλουν οι ψάλτες το εφήμνιο, το χέρε νύφη και το αλληλούια και ο ιερέας τι κάνει, εμελός απαγγέλει τους οίκους. Κάπως έτσι πρέπει να ήταν και τότε και ο ομιλητής, όπως λεγότανε, ομιλητής αυτός, δηλαδή ο συγγραφέας του κοντακίου, ανέβαινε στον άμβονα και απάγγελε μελωδικά τον ακάθιστο ύμνο. Οπότε πρέπει να υπήρχαν, από ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ, κάποιες φόρμουλες, κάποιες θέσεις μουσικές, οι οποίες επαναλαμβανόταν και ίσως μεταξύ των μουσικών αυτών θέσεων να παρενέβαιναν κάποιες άλλες φράσεις μουσικές, οι οποίες συνέδεαν αυτές τις μόνιμες, θα λέγαμε, φόρμουλες της μουσικής, έτσι ώστε να απομνημονεύονται και εύκολα, ξέρετε. Ήταν μνημοτεχνικός τρόπος για να μπορέσει να απομνημονευτεί η μουσική και να ψάλλεται ή να απαγγέλλεται μελωδικά το κοντάκιο. Το χέρε που βλέπουμε, χέρε, νύμφια, λέει συνέχεια το χέρε. Ήταν ένας ειδικός τρόπος γραφής, ποιητικός στην εποχή εκείνη. Κοιτάξτε, το χέρε τι είναι, προέκταση του χαιρετισμού του Γαβριήλ προς την Παναγία. Μάλλον, μας πηγαίνει στα γεγονότα του Γαβρίλη. Το εφήμνιο. Ναι, το εφήμνιο είναι αυτό. Οπότε, απλώς παίρνει το χέρι από το Ευαγγέλιο, από το Ευαγγέλιο την περικοπή του Ευαγγελισμού και ο ποιητής το προεκτείνει με αυτό το χέρι νύμφι ανύμφευτε και προσέξτε αυτό το νύμφι ανύμφευτε, αυτή την αντίθεση, πώς όμως η αντίθεση αυτή
υπερβαίνετε στο πρόσωπο της Παναγίας. Είναι νύμφη και ταυτόχρονα είναι ανύφητος. Και όλο αυτό το σχήμα μπορεί να το δει κανείς, αν διαβάσει προσεκτικά τον ακάθιστο, να το δει να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Δηλαδή την αντίθεση η οποία υπερβαίνεται στο πρόσωπο της Παναγίας. Οπότε το χαίρε και οι χαιρετισμοί, να το πούμε για τον κόσμο, πηγαίνει στο γεγονός ο Γαβρίλ όταν συνάντησε την Παναγία στον Ευαγγελισμό. Γι' αυτό είπατε και την εορτή. Ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε. Πατέρα Μανούνα, αν θέλετε κάτι να πείτε, ή πατέρα Θεμιστοκλή, εσείς με πολύ χαρά να. Εγώ θα ήθελα να πω ακόμη ένα θέμα, ότι ο ακάθιστος ύμνος από τότε που προσετέθη το δεύτερο προήμιον, και είναι το ότι υπερμάχου στρατηγό των νικητήρια, και η Παναγία μας παρενέβη και έσωσε την Κωνσταντινούπολη, δεν είναι το μόνο περιστατικό που η Παναγία μας έχει βοηθήσει το γένος μας. Έχουμε πολλά περιστατικά ιστορικά που τα αποδίδουμε στην επέμβαση της Παναγίας και γι' αυτό εσώζεται η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας. Και ο ακάθιστος ύμνος παίρνει από τότε και μετά έναν εθνικό χαρακτήρα. Και όλη η πιστή μας, δεν υπάρχει ούτε ένας πιστός που να μην ξέρει το υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια. Όπως ξέρουμε τον εθνικό ύμνο και τον ψάλλουμε και τον απαγγέλουμε κατά όλοι. Κάποιο τρόπο και αυτό είναι ένα εθνικό σημείο. Ακριβώς το ίδιο, όλοι οι πιστοί ξέρουν και το ότι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια. Και αυτό είναι ένδειξη ότι αποδίδουν και έχουν την Παναγία ως ελπίδα και σωτηρία, όχι μόνο για τις ψυχές μας, αλλά και για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, ιδιαίτερα στο γένος μας και στο έθνος μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τσερβελάκη, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τους συνομιλητές. Πατέρα Θεμιστοκλή, μέσα στους χαιρετισμούς έχουμε πολλές αναφορές, αν έχω καταλάβει καλά, και από την Παλαιά Διαθήκη. Καινή και παλαιά. Αυτό γιατί συμβαίνει, αφού είναι η παλαιά? Αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, νομίζω, είναι ότι οι χαιρετισμοί είναι μια απολαυστική ποιητική γλώσσα. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός των όσων επεσήμενε ο κύριος Τσερεβελάκης, ότι η γλώσσα, να το πούμε έτσι, δεν ήταν προφανώς η καθημερινή γλώσσα των Βυζαντινών αυτή που χρησιμοποιείται στους χαιρετισμούς, θα έλεγα όμως ότι είναι μια διάσταση γλωσσική που προκαλεί πολύ συγκίνηση. Συγκίνηση όχι με την έννοια τη συναισθηματική, αλλά κοινή τον έσω άνθρωπο, το να συναντήσει τον Θεό, να συναντήσει τον συνάνθρωπό του και να ζήσει την πνευματικότητα της πίστεως μας. Μέσα σε αυτή την πνευματικότητα προφανώς συμπεριλαμβάνεται και η Παλαιά Διαθήκη. Λέμε, ας πούμε, για την Νεφέλη. Που είσαι πλατητέρα Νεφέλης. Ναι, έτσι. Σωστά. Ναι. Προτυπώνεται η Παναγία μας. Ακριβώς είναι οι προτυπώσεις της Παναγίας μας, η άφλεκτος πάτος, η Νεφέλη, να το πω έτσι, οι εικόνες αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες δείχνουν ότι το μυστήριο της Παναγίας, το μυστήριο της Θεοτόκου, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στον κόσμο αυτόν, αλλά προετοιμάζεται, η ανθρωπότητα, όπως και παλαιά, το χώμα του Χριστού, από την Παλαιά Διαθήκη. Να επισημάνουμε ακόμα το γεγονός ότι ο συγγραφέας του ακαθίστου ύμνου, ο ποιητής καλύτερα του ακαθίστου ύμνου, λίγο δύσκολο να ήταν άλλος από τον Ρωμανό τον Μελωδό, με την έννοια ότι αυτός είναι στην πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφεί η σκέψη μας, ή ότι ήταν κάποιος ανάλογος που είχε τέτοια ποιητική φλέβα και διάσταση. Χρησιμοποιεί εικόνες από την καθημερινότητα των ανθρώπων, από τα επαγγέλματα της εποχής. Αμνού και ποιμένος μύτη, ραβδί λογικών προβάτων, σε συνδυασμό και με την Καινή Διαθήκη. Γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, φυτρουγών της ζωής υπον φίουσα. Βλέπουμε δηλαδή εικόνες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα επαγγέλματα, με τη γη, τον ουρανό, αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι, έτσι, τα ανθρώπινα έργα. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, και βέβαια από τη λατρεία της Εκκλησίας, είσαι χαιροδεκτών πρεσβεία στη μίαμα, έτσι, παντός του κόσμου εξήλασμα. Άρουρα βλαστάνου σε εφορία νεκτηρμών, η γη, η άρουρα, η γη, η τράπεζα που βαστάζει ευθυμίαν ηλασμών, ο λιμών, το λιβάδι της τρυφής, ο λιμίν, να το πω έτσι, το λιμάνι. Εικόνες δηλαδή, οι οποίες είναι παρμένες μέσα από την καθημερινότητα της ανθρώπινης ζωής, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, χαίρε το πεσόντος Αδάμ, η ανάκληση των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, η εικόνα της απάτης στην Κάμινον σβέσσα, της Τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν οι τρεις πέδες και το καμίνι της Βαβυλώνος.
εικόνες μέσα από το σύμπαν, ναι, Αστέρος, πάλι, Αδί του Μήτερ και Αυγή Μυστικής Ημέρας, πανέμορφες πραγματικά. Δηλαδή, ουσιαστικά εικόνες που δείχνουν τη δυνατότητα της ελληνικής γλώσσας να συνθέτει εκπλήξεις. Ναι. Και αυτό, ναι, είναι πολύ όμορφο. Πρέπει λίγο να το καταλάβουμε έτσι όλοι μας και οι τηλεθεατές μας να το καταλάβουν αυτό. Ότι η γλώσσα μας έχει πραγματικά ένα τέτοιο συγκινησιακό φορτίο και μια τέτοια δυνατότητα σύνθεσης που πραγματικά εκπλήσει. Είπε ο πατήρ Εμμανουήλ στην αρχή της συνάντησής μας για τον ελίτ, για το άξιον εστί, το χαίρε οικειωμένη, χαίρε χλωρία. Ας μην δυσμονούμε ότι όπως ο ίδιος ο ελίτης περιγράφει στα ανοιχτά χαρτιά, αυτή την επαφή του με τους χαιρετισμούς της Παναγίας την είχε από μικρό παιδί, όταν, αλλά και ταυτόχρονα είχε μια σύνοψη, λέει. Τη γνωστή σύνοψη που πολλοί χριστιανοί έχουν στα σπίτια τους. Ναι. Και τη διάβαζε αυτή την σύνοψη και μέσα από αυτή την σύνοψη ήρθε έτσι, το σκέφτηκε αυτόν τον συνδυασμό, έβλεπε την ποιητικότητα της εκκλησιαστικής γλώσσας και των χαιρετισμών φυσικά της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπως και της Μεγάλης Εβδομάδας, και μπόρεσε να συνθέσει ο ίδιος, να εντάξει μέσα στο δικό του ποιητικό έργο, να το πούμε έτσι, όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Να επισημάνω και κάτι άλλο, ότι η ποίηση του Ακαθίστου του Ύμνου ουσιαστικά δείχνει και μια άλλη δυνατότητα που η θεολογική γλώσσα έχει. Η θεολογική γλώσσα δεν είναι απλώς μια γλώσσα συλλογισμών, να το πω έτσι, ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήριος, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι μια γλώσσα η οποία σε βγάζει από την καθημερινή έκφραση. Ας πούμε, λέει, όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Αυτό ως έκφραση ποιητική είναι ταυτόχρονα και βαθιά θεολογία, ότι ο Χριστός ως Θεάνθρωπος ήταν όλος και ο Θεός και άνθρωπος εν της κάτω, δηλαδή σε εμάς, στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Τέλειος Θεός και τέλειο, και τον Άνω, δηλαδή στη σχέση του με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ουδόλος απεί. Δεν ήταν απόν από την θεία. Παρέμενε και τέλειος Θεός. Παρέμενε τέλειος Θεός. Ακριβώς. Και λέει μετά, συγκατάβασης γάρθε ή ου μετάβασης δε τοπική γεωργία. Κοιτάξτε αυτή η φράση συγκατάβασης και μετάβασης. Το βαίνω. Έτσι, συγκαταβαίνω και μεταβαίνω. Και ταυτόχρονα τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια γλώσσα η οποία είναι ένα αριστούργημα πραγματικά, ποιητικό, συγκινησιακό. Είναι μια γλώσσα η οποία, προσέξτε, εκφράζει θεολογικά και την εκκλησιαστική κοινότητα και την δογματική παράδοση της Εκκλησίας, αλλά και ταυτόχρονα μπόρεσε να αγγίξει και την καρδιά των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτή την εκκλησιαστική κοινότητα. Δεν είναι η γλώσσα ενός ακαδημαϊκού βιβλίου, αλλά είναι η γλώσσα της ποίησης που τραγουδιέται, ψάλεται, μιλά στις καρδιές. Και δεν άλλαξε και πολύ τόσους αιώνες. Και τόσοι αιώνες πέρασαν αιώνες και δεν άλλαξε πολύ, ελάχιστα. Γιατί... Το καταλαβαίνουμε. Όλες οι λέξεις, δηλαδή, δύσκολα θα χρειαστείς λεξικό για να σου ερμηνεύσει τις λέξεις. Χρειάζεσαι βέβαια ερμηνεία στη συμπλοκή των λέξεων, γιατί αυτή είναι η ομορφιά της ποίησης, που θα πρέπει να δεις με ποιον τρόπο αυτό το γεγονός που η γλώσσα απεικονίζει διατυπώνει κάτι καινούριο. Να σταθώ λίγο, μου επιτρέψετε λιγάκι, σε μια φράση που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ από το να κάθεσαι στο ύμνο. Αυτό που λέει, χαίρε φιλοσόφους, ασόφους δεικνύουσα. Ναι, χαίρε εσύ, Υπεραγία Θεοτόκη, που τη δείχνεις τους φιλοσόφους ότι δεν έχουν σοφία, είναι άσοφοι. Και ταυτόχρονα λέει ότι εμοράνθησαν οι διεινείς συζητητές. Αυτό το ότι, προσέξτε αυτό το ότι, το οποίο είναι εκπληκτικό, η χρήση αιτιολογικά του ότι, την οποία θα τη δούμε στον Μακρυγιάννη, θα τη δούμε στον Ελίτη, σε εκείνο το ανάγνωσμα στην πορεία προς στο μέτωπο του άξιον εστί, αυτό το παίρνει ο ποιητής, όπως και ο Μακρυγιάννης, το παίρνει πού, από τον ακάθιστο ύμνο. Και εμοράνθησαν, λέει, οι διεινείς συζητητές και εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν αυτή την πραγματικά θεϊκά εμπνευσμένη σύνταξη αυτού του ύμνου από τον συγγραφέα του, από τον ποιητή του, αν είναι ο Ρωμανός. Και η θεολογία, αλλά και η γλώσσα, πώς την έχει και τόσο η πρακτικά. Γλώσσα η οποία δίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάγκη της κοινότητας για ομορφιά, για κάλος. Ναι. Επιμένω σε αυτό. Και, το λέτε... και ζούμε σε μια πραγματικότητα, προσέξτε, στην οποία
Το κάλος δυστυχώς λείπει. Mm. Έχει, υπάρχει πολλή ασχήμια στους καιρούς μας. Ναι. Θα έλεγα ότι καλό θα ήταν, πέρα από την πνευματική διάσταση, πέρα από την προσευχή, πέρα από την μητρική πνευματική αγκαλιά που η Παναγία μας δίνει, να σπουδάζουμε τέτοια κείμενα. Γιατί? Γιατί ανεβάζουν, αν θέλετε, αυτή την διάθεση του ανθρώπου να μην μένει στην ασχήμια και τριπαρότητα της καθημερινότητας. Το κάλος, η όμορφια. Ναι. Αλλά να ξαναβρίσκει αυτή την επαφή και με τον Θεό και τον συνάνθρωπο και τον κόσμο σε μια άλλη διάσταση, αληθινά πνευματική. Πολύ ωραία. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Έχουμε μισό λεπτό. Να πείτε κάτι καταληκτικό, πατέρα μου. Ναι. Εγώ θα ήθελα μόνο να πω και πάλι το γεγονός ότι η Παναγία μας αποδέχεται πολύ τους χαιρετισμούς και ευαρεστείται. Και από εδώ να δώσουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους μας που μας ακούν, στους τηλεθεατές, στους χριστιανούς μας, να λέγουν τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Προτροπή σας είναι αυτή, να λέγουν βέβαια. Και όσοι πάρα πολλές ιστορίες που μας λέγουν ότι η Παναγία μας, πάρα πολλές ιστορίες που μας λέγουν ότι η Παναγία μας θα συνηγορήσει κατά την ώρα της κρίσεως για εκείνους οι οποίοι λένε τους χαιρετισμούς καθημερινά. Μάλιστα. Και οι κρίσεις του Χριστού θα είναι προς αυτούς επί οικέστεροι. Δεν το λέγω εγώ, ναι. Το λέγουν τα κείμενα της Εκκλησίας μας και το πόσο ευχαριστιέται η Παναγία μας και πόσο ευχαριστείτε έτσι, όταν λέμε τους χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Θεμιστοκλή, θερμές ευχαριστίες. Την ευχή σας από την Κρήτη. Να με επιτρέψετε να κλείσω κι εγώ, προσθέτοντας και μια άλλη διάσταση σε αυτό που είπε ο πατήρ Εμμανουήλ, συνηγορώντας εννοείται στο ότι να λέμε τους χαιρετισμούς, ότι όταν ο άνθρωπος νιώθει αυτή την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως και όταν νιώθουμε αγάπη προς κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο, τραγουδάμε. Και απευθυνόμαστε σε αυτόν ή σε αυτήν με μια διάσταση η οποία, να το πω έτσι, ανοίγει την καρδιά μας. Το χρειαζόμαστε αυτό σε αυτούς τους καιρούς που, να το πω έτσι, έχουμε μάθει να είμαστε παθητικοί μπροστά στις εικόνες χωρίς να βγάζουμε κάτι από την ψυχή μας. Νομίζω ότι οι χαιρετισμοί μας δίνουν τη δυνατότητα να βγάλουμε κάτι από την ψυχή μας και προς τον Θεό και προς την Παναγιά μας, αλλά και προς όλο τον κόσμο όπως η Εκκλησία τον θέλει. Ευχαριστούμε θερμά την ευχή σας. Θερμές ευχαριστίες για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τους χαιρετισμούς της Παναγίας, τη θέση της Παναγίας στη ζωή της Εκκλησίας μας. Ευχαριστούμε θερμά. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.